Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι καθόλου τυπική η έκφραση ευχαρίστησης σε όλους τους ομιλητές για την προσπάθεια που έκαναν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την όμορφη αλλά απαιτητική υπόθεση, κυρίως σε μια δύσκολη και πυκνή εξελίξεων συγκυρία. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η σημερινή ημερίδα επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα και τη σημασία της. Τα υλικά αυτά, τα υλικά της ημερίδας, θα δημοσιευτούν σε έκδοση σύγχρονης εποχής το επόμενο διάστημα. Επιβεβαίωσε την αναγκαιότητά της και τη σημασία της κυρίως ως άνοιγμα μιας συζήτησης παρά ως κλείσιμο. Άλλωστε, νομίζουμε ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι η ενασχόλησή μας με τα προγράμματα σπουδών δεν τελειώνει με τη σημερινή εκδήλωση, κυρίως για τρεις λόγους. Τα ίδια τα νέα προγράμματα σπουδών θα αποδώσουν καρπούς μέσα από τη συγγραφή και έκδοση των νέων πολλαπλών σχολικών βιβλίων. Αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει νέες ανάγκες, νέες πραγματικότητες. Θα πρέπει να ενισχυθεί δηλαδή η συγκεκριμένη ανάλυση για όλα τα βιβλία και πώς εκφράζονται οι φιλοσοφικοί, παιδαγωγικοί προσανατολισμοί των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, πώς αποτυπώνονται οι οικονομικοί, πολιτικοί και ιδεολογικοί στόχοι της αστικής τάξης σε κάθε μάθημα. Ο δεύτερος λόγος αφορά τη φύση του θέματος. Γιατί μπορεί να αναφερόμαστε σε ένα ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής, όμως σε αυτό συναντιούνται κυριολεκτικά όλες οι επιστήμες, όλοι οι κλάδοι της οικονομικής και πνευματικής ζωής της κοινωνίας. Φυσικά όχι όλοι στον ίδιο βαθμό. Και φυσικά τρίτον, είναι θεμητές και σωστές οι παρατηρήσεις, οι σκέψεις για αντικείμενα που δεν συζητήθηκαν, για θέματα που δεν υπόθηκαν ή για κάποια άλλα που τέθηκαν ακροφυγώς. Νομίζουμε ότι κάθε θεματική ενότητα και ίσως και στο εσωτερικό της κάθε μίας μπορεί να δώσει ένα ολόκληρο επιστημονικό συμπόσιο. Χωρίς να θέλουμε να εξαντλήσουμε, μάλλον να ανοίξουμε τη συζήτηση, να πυροδοτήσουμε νέους προβληματισμούς, τέτοια ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν. Η μελέτη της ιστορικής διαμόρφωσης των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών παραγόντων του γλωσσικού ζητήματος στη χώρα μας. Η θεμελίωση μιας διαλεκτικής, υλιστικής, παιδαγωγικής και διδακτικής των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών, που θα αφομοιώνει τα νεότερα επιτεύγματα των επιστημών και της τεχνολογίας. Η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, κορυφαίων στιγμών της εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας, της ταξικής πάλης διεθνώς και κυρίως στη χώρα μας, στο πνεύμα της θέσης ότι η αλήθεια είναι μία και τη γράφουν οι λαοί. Η επεξεργασμένη, επιθετική αντιπαραβολή της επιστημονικής, ταξικής ματιάς στις θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Η ανάδειξη της άποψης των κομμουνιστών και προοδευτικών εκπαιδευτικών ως σημείου άντλησης παιδαγωγικών πρακτικών, εναντίωσης στους άξονες της αστικής ιδεολογίας στο σύνολο του σχολικού προγράμματος. Η αντιπαράθεση με σύγχρονα ρεύματα της αστικής σκέψης που επιδρούν στην νεανική συνείδηση και αποτυπώνονται στις κατευθύνσεις διδασκαλίας των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών και όχι μόνο. Αλλά και η μελέτη της διαμόρφωσης τάσης και τρόπου ζωής των παιδιών και των νέων, του πώς προσεγγίζουν οι μαθητές την πραγματικότητα, μέσα από ποιες έννοιες, κλειδιά, όπως για παράδειγμα η ελευθερία, το δίκαιο, η διαφορετικότητα και άλλα. Υπόθεση και καθήκον που η δρομολόγησή του έχει κυρίως διεπιστημονικό χαρακτήρα. Μια επίσης απαιτητική, όμως άκρως ενδιαφέρουσα ερευνητική αποστολή είναι η διερεύνηση, η προσέγγιση όλων εκείνων που μπορούν να δοθούν με τον τίτλο «Προβλήματα πειθαρχίας και διεξαγωγής του μαθήματος». Ζητήματα που και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, ο ΩΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μελετούν, αλλά δεν μπορούν και δεν επιδιώκουν μια εχνηλάτηση των πιο βαθιών παραγόντων διαμόρφωσης της αποξένωσης ή και εχθρικής τάσης στο αστικό σχολείο. Τι εμποδίζει αυτή τη μελέτη? Η μεταμοντέρνη, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, την έννοια της αποξένωσης την αποχθάνονται. Λένε, για παράδειγμα, είναι μια ακόμα φαντασία του υποκειμένου, έστω και αν πρόκειται για το υποκείμενο της ιστορίας, και λένε ότι πρέπει αυτή η φαντασία
να καταργηθεί. Τι παράλογο, λέει, να ισχυρίζεται κανείς πως οι άνθρωποι είναι άλλοι και να προσπαθήσει να τους πείσει πως ο πιο διακαής τους πόθος είναι να ξαναγίνουν ο εαυτός τους. Αυτό λένε ένας από αυτούς, μεταμοντέρνους. Το γεγονός όμως ότι αυτή η έννοια της αποξένωσης παρουσιάζεται και στα πιο διαφορετικά συστήματα, ακόμα και της προμαρξιστικής σκέψης, αποδεικνύει κατά τη γνώμη μας όχι απλά τη διαχρονικότητα ενός αιτήματος για την άρση της, δηλαδή για την οικοδόμηση ενός ανάλογου κοινωνικού ιδεώδους, αλλά και την συνεχή ύπαρξη των αντικειμενικών συνθήκων διαιώνησής της. Οι μεταμοντέρνοι αρνούμενοι αυτή την έννοια κάνουν σαφές ότι η αποξένωση δεν είναι λειτουργική κατηγορία για το φιλοσοφικό του σύστημα, αφού οδηγεί έστω και με στρεβλό τρόπο στην αναζήτηση μιας άλλης ριζικά διαφορετικής τάξης πραγμάτων. Μιας ριζικά διαφορετικής τάξης πραγμάτων, που φυσικά μόνο ο μαρξισμός μπορεί επιστημονικά να θεμελιώσει και με βάση αυτή την θεμελίωση να μπορούμε να μελετήσουμε και την κοινωνική πραγματικότητα και τα διάφορα φαινόμενα αυτής. Επιτρέψτε μου, τέλος, να θέσουμε πιο εκτεταμένα ένα γενικότερο θέμα προς μελέτη, αλλά και διασαφήνιση. Το ζήτημα των νέων προϋποθέσεων και δυνατοτήτων που σήμερα υφίστανται για να αναπτυχθούν ορισμένες ξεχωριστά ανθρώπινες ιδιότητες. Το ζήτημα της φαντασίας που υπόθηκε από πολλούς ομιλητές. Για παράδειγμα, η συμβολή της κάθε επιστήμης, του κάθε μαθήματος σε αυτό που ονομάζουμε ολόπλευρα ανεπτυγμένη προσωπικότητα και τη σχέση που υπάρχει με την κατάκτηση του ειδικού πεδίου κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Από πάρα πολλές ομιλίες, και σωστά, υπόθηκε το πρόβλημα της, αναδείχθηκε το πρόβλημα της πολύ μειωμένης, από την άποψη του ορολόγιου προγράμματος, παρουσίας πολύ σημαντικών μαθημάτων, πολύ σημαντικών επιστημών. Φυσικά, αν θέλουμε να χαριτολογήσουμε, η κατάργηση των θρησκευτικών ή η κατάργηση των αρχαίων ενδεχομένως δεν αρκεί για να προσθεθούν οι ώρες που λείπουν από διάφορες ειδικότητες, από διάφορα μαθήματα που πράγματι είναι αναγκαία. Χρειάζεται αναδιάταξη της ύλης, αναδιάταξη του περιεχομένου, αναμόρφωση του περιεχομένου του σχολείου πρώτα απ' όλα. Σωστά υποστηρίζουμε ότι ο γενικός χαρακτήρας της παιδείας στο σχολείο, για το οποίο εμείς μιλάμε, αφορά την ανάγκη να διευρυνθούν οι ορίζοντες των νέων, να ανυψωθεί το πολιτιστικό και μορφωτικό τους επίπεδο. Πώς όμως θα κατακτήσεις το ειδικό, αν δεν κατέχεις το γενικό? Γράφει χαρακτηριστικά ο σοβιετικός φιλόσοφος Μποσένκο. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες, για παράδειγμα, χρειάζονται στο φυσικό, ως φυσικό. Χωρίς αυτές δεν θα είναι αποτελεσματικός ειδικός στον τομέα του. Οι φυσικοί σήμερα δεν μπορούν να κάνουν χωρίς αυτή τη μορφή της γνώσης, όπως είναι η παραγωγική φαντασία, πόσο μάλλον όταν ασχολούνται όλο και πιο συχνά με μη άμεσα, απτά πράγματα. Μα η φαντασία δεν παράγεται χωρίς τη βοήθεια της ποίησης, της τέχνης. Με τη σειρά του, είναι σημαντικό για τον ανθρωπιστικό επιστήμονα στις μέρες μας η γνώση των φυσικών επιστημών, της τεχνικής, της οικονομίας κτλ. Το γενικό, λοιπόν, ως μέθοδος κατάκτησης του ειδικού. Η ικανότητα να βλέπει κανείς στο ίδιο το ειδικό, το έμβριο όλων των άλλων ειδικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών, στα πλαίσια μιας λύσης αυτού του γενικού προβλήματος. Όλα τα παραπάνω ζητήματα, καθώς και πλήθος άλλων, που ενδεχομένως μπορούν να τεθούν, συγκλίνουν τελικά στην αναγκαιότητα παραπέρα ανάπτυξης, συστηματοποίησης της μαρξιστικής παιδαγωγικής της εποχής μας, η οποία θα ενσωματώνει δημιουργικά την απάντηση στα ερωτήματα. Τι υπάρχει, πώς μπορεί να γνωστεί και πώς μπορεί να αλλάξει. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η σημερινή ημερίδα φέρνει στο φως ένα θεμελιώδες συμπέρασμα. Το γεγονός ότι μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, με τις δεδομένες χρεώσεις του καθενός μας, τους τομείς δουλειάς κτλ., μπορούμε να στοχεύουμε στη διαμόρφωση ενός τύπου εκπαιδευτικού που καταθέτει την επιστημονική του γνώση και την επαγγελματική του επάρκεια στη συμβολή για την αντιπαράθεση με την αστική εκπαιδευτική πολιτική και την προβολή της μαρξιστικής αντίληψης για κάθε αντικείμενο.
Το γεγονός ότι η πλειονότητα των σημερινών ομιλητών αποτελεί μάχημους εκπαιδευτικούς της τάξης επιβεβαιώνει αυτή τη δυνατότητα. Δημιουργεί φυσικά και νέα καθήκοντα και απαιτήσεις. Εκφράζει όμως και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει διαμορφώσει προϋποθέσεις μέσα από τις δραστηριότητές του, τις εκδόσεις του, να ανυψώνεται συνολικά ο προβληματισμός, η απέτηση και μια πιο διακριτή επιστημονική ενασχόληση για όλα τα ζητήματα και προφανώς για τα εκπαιδευτικά. Με τις προγραμματικές εξειδικεύσεις του Τμήματος Παιδείας για την προσχολική αγωγή, για το σχολείο, για τα πανεπιστήμια, που μπορούν όμως να αφομοιωθούν ολόπλευρα διαβάζοντας και μελετώντας και άλλα κείμενα και άρθρα που βρίσκονται στην κομμουνιστική επιθεώρηση, το περιοδικό Θέματα Παιδείας, τις εκδόσεις του όπως και τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Κατασαλάζει δηλαδή πιο όρημα η άποψη ότι η μορφωτική ιδεολογική δουλειά εκφράζεται τελικά σε μια συνολική αναμόρφωση της καθημερινής επιστημονικής διαπαιδαγωγητικής ιδεολογικής εργασίας. Και είναι ευθύνη πρώτα και κύρια της Κεντρικής Επιτροπής και των τμήματων της να δώσουμε όθηση και βοήθεια σε αυτή την υπόθεση, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας νέους επιστήμονες να αναλάβουν μελετητική δουλειά, προχωρώντας στην πορεία των σπουδών τους σε μια πλειάδα θεμάτων που βρίσκονται στο πεδίο της ιδεολογικής και επιστημονικής διαπάλης και του ενδιαφέροντος μας. Η ίδια η συμμετοχή στη σημερινή ημερίδα δείχνει ότι αυτά τα ερωτήματα δεν αφορούν μόνο τους κομμουνιστές. Αγγίζουν ανθρώπους που βιώνουν την κρίση του αστικού σχολείου. Έχουν ενδιαφέρον και συμφέρον να βαδίσουν στην κοινή πορεία της ανατροπής αυτής της πραγματικότητας. Και δεν κρύβουμε ότι επιδιώκουμε τέτοιες πρωτοβουλίες να οργανωθούν εκεί ακριβώς που μπορεί να ανθίσει μια τέτοια κοινή πορεία. Στα σωματεία, στα όργανα των γονιών, στα 15 μελή των μαθητών, στους φοιτητικούς συλλόγους. Σήμερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η αίσθηση υπεροχής που νιώθαμε ξεκινώντας τη σημερινή ημερίδα είναι στέρεα εδρεωμένη ως πεποίθηση. Όχι μόνο γιατί το ΚΚΕ οργανώνει ουσιαστικές συζητήσεις για φλέγοντα ζητήματα, ενώ τα αστικά κόμματα οργανώνουν συνέδρια φιάσκα, μηχανισμών και καρεκλών, με κοινούς όμως στόχους, τη διαχείριση της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής. Κυρίως γιατί από την υπόθεση αυτή βγαίνουμε όλοι ένα μπό υψηλότεροι. Πιο ικανοί να κάνουμε τη δουλειά μας στο σχολείο ως εκπαιδευτικοί, αλλά και ως γονείς, συζητώντας με ανθρώπους που έχουν προβληματισμούς, αγωνίες. Πιο ικανοί να ανοίξουμε δρόμους επικοινωνίας με τους μαθητές, με τους φοιτητές. Γιατί τελικά η γνώση είναι δύναμη. Δύναμη όχι μόνο για να ερμηνεύσουμε τον κόσμο, αλλά για να τον αλλάξουμε. Ευχαριστώ πολύ.